Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να αντιμετωπίσει κανείς το σημερινό νομοσχέδιο με τις πολλές διατάξεις, ομολογουμένως πολλές διατάξεις και τις πάρα πολλές σελίδες, χρειάζεται να έχει δύο πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, στοιχεία. Καταρχάς, ειλικρίνεια, και κατά δεύτερον, να έχει πλήρη εικόνα, πλήρη θέαση της δύσκολης κοινωνικής καθημερινότητας. Επομένως, στην ερώτηση που συνεχώς αναπαράγεται τις τελευταίες μέρες, φέρνει αυτό το νομοσχέδιο φορολογικές αλλαγές? Ναι, φέρνει, και εγώ δεν θα έλεγα μόνο αλλαγές, φέρνει και φορολογικές επιβαρύνσεις. Είναι αυτές οι επιβαρύνσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρόσθετα μέτρα? Δεν αποτελούν, το γνωρίζουν όλοι, πρόσθετα μέτρα σε καμία περίπτωση. Αποτελούν απλά μια εξειδίκευση και μέρος της συμφωνίας του καλοκαιριού, την οποία συμφωνία, ας μην το ξεχνάει η αντιπολίτευση, την ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Είναι ακριβώς το 1% του ΑΕΠ που απαιτείται για το 3,5% πλεόνασμα του 2018, και η εφαρμογή τους προφανώς θα είναι σταδιακή. Δεν θα ασκήσουν όλα από τώρα, αλλά πολλά από αυτά θα ισχύσουν το 2018, ώστε να μπορέσει η οικονομία να απορροφήσει ομαλά τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν όντως σε πολλές από αυτές τις διατάξεις. Θα μας πείτε, δεχτήκαμε να μπει ο ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Προφανώς το δεχτήκαμε. Για να κατανοήσει όμως κανείς μια τέτοια επιλογή, για να την κατανοήσει, θα πρέπει να έχει μπροστά του ως εικόνα τι υπήρχε, το σύνολο των προτάσεων που πήραν στο τραπέζι. Όταν λοιπόν υπήρχε η πρόταση, μάλιστα αυτή η πρόταση βαφτίζονταν ως γενναίο βήμα από τη μεριά των θεσμών, να κάνουμε αλλαγές, μεγάλες αλλαγές στα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, άρα για το μέσο νοικοκυριό θα αυξάνονταν από το 13% στο 23%, είχαμε την πεποίθηση ότι αν προχωρούσαμε σε μια τέτοια λογική, προφανώς θα πλήττονταν πολύ μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Όταν οι δανειστές όλο το προηγούμενο διάστημα, και το γνωρίζουν οι κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιέζαν για περαιτέρω μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, επιπλέον περικοπές στο κοινωνικό κράτος, σε υγεία και παιδεία, μεγάλες αυξήσεις στον ένφια, μεγαλύτερη μείωση του αφορολόγητου, αύξηση των κατώτατων συντελεστών φορολόγησης που θα έπληταν όλα ανεξαιρέτως τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, κάναμε μια πολύ σκληρή μεν δύσκολη αφετέρου επιλογή να κάνουμε πολλές μικρές αυξήσεις σε έμεσους φόρους, προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να συγκρατήσουμε αυτή την ακραία λογική, η οποία γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι των θεσμών. Δεν προβλέπονται όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μόνο αυξήσεις. Με το παρόνομο σχέδιο καταργείται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή. Μειώνεται η χρέωση των οικοκυριών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για θέρμανση κατά 6 με 7 ευρώ περίπου ανά μέσο διμηνιαίο λαγαριασμό, και καταργείται και η υποβολή φόρου 3% υπέρ του δημοσίου επί της αξίας του πολλούμενου στο εσωτερικό ζήθου. Δηλαδή, πέρα από τη σκληρή πλευρά, υπάρχουν και κάποιες μικρές, θα έλεγα, ελαφρύνσεις. Με αυτή την τοποθέτηση, τι θέλω να πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι ακριβώς και σε αυτό το κομμάτι του νομοσχεδίου αποτυπώνονται οι δύο πλευρές που αποτυπώνουν τα δύο τελευταία χρόνια αναφορικά με τη διαπραγμάτευση που διεξάγεται. Υπάρχουν και ήττες, υπάρχουν όμως και νίκες. Πολλής διάλογος έχει διεξαχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για αυτόν τον περιβόητο αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο κόφτης έχει επικρατήσει την καθομιλουμένη. Τι είναι αυτός ο κόφτης εν τέλει, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει? Καταρχάς, εκείνο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι εδράζεται σε ευρωπαϊκές πρακτικές και είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα, από το Μάρτιο του 2012, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέψουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Στην ουσία, λοιπόν, δεν προσθέτουμε κάτι περισσότερο από αυτό που προβλέπεται σε όλες τις συμφωνίες, ακόμα και για χώρες εκτός μνημονίου. Δηλαδή ότι αν δεν πιάσει τους στόχους, είσαι υποχρεωμένος σε δημοσιονομικές διορθώσεις. Αυτός ο μηχανισμός πώς θα ενεργοποιείται? Θα ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχει η οποιαδήποτε απόκριση και η κυβέρνηση σε συμφωνία μα και με τους θεσμούς νομοθετεί παρεμβάσεις που εκείνη εκτιμά ότι είναι ισορροπημένες, εξαιρώντας ρητά όλες τις ευάλωτες κατηγορίες. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο μηχανισμός αυτός, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις αλλά και με τα
δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα, είναι μεγάλη πιθανότητα να μην χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Γιατί για πρώτη φορά, μετά από 6 χρόνια κρίσης, υπάρχει ένα πρόγραμμα ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής και στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος, οι οποίοι δεν χρειάζονται εξωπραγματικές επιβαρύνσεις προκειμένου να υλοποιηθούν. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι για το περιβόητο νέο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να είμαι και κάπως αυτοκριτικός. Όντως, έχουν δίκιο πολλές φορές οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι στυλιτεύουν τη δημόσια έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε μια αιμονή αναφορικά με τις ιδιωτικοποίησεις. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μας. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο φυσικά το ξεπούλημα. Δηλαδή το παράδειγμα του ΟΠΑΠ στην οποία προχώρησε η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω να ενθάρρονται και πολύ περήφανοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίηση την περίφημη του ΟΠΑΠ. Γνωρίζουν για ποιο ακριβώς λόγο, με ποιο αντίτιμο έγινε μια τόσο επικερδής επιχείρηση του δημοσίου. Με τα παρόν λοιπόν νομοσχέδιο ιδρύεται επίσης το νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Τι θα κάνει αυτό το ταμείο στην ουσία? Θα συγκεντρώσει τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου κάτω από μια ενιαία στέγη για να τα διαχειριστεί ως σύνολο με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους. Αποσκοπεί στην μείωση των ελλειμμάτων και στην αύξηση των εσόδων από την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, καθώς και τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη δημόσια περιουσία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή. Είναι δεδομένο ότι η αξιολόγηση κλείνει. Σε αυτή την αξιολόγηση, η αυτή αξιολόγηση κλείνει και με δύσκολες αλλά και με καλές πλευρές, και με θετικά και με αρνητικά σημεία. Εκείνο για μένα που έχω να επισημάνω και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση γενικότερα είναι ότι υπάρχει πλέον πολιτικός χρόνος μπροστά μας προκειμένου να κάνουμε το πιο σημαντικό από όλα τα ζητήματα. Ανεξάρτητα από το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο ή από το αν υπάρχει κόφτης ή από το ποιος είναι ο συσχετισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, και εδώ χρειαζόμαστε και μια χρήσιμη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η ποιότερη και πιο δίκαιη διαχείριση της κοινωνικής καθημερινότητας. Όλα τα Υπουργεία την επόμενη μέρα και απευθύνουμε στους κύριους υπουργούς να μπορέσουν να επεξεργαστούν αντισταθμίσματα, να σκύψουν πάνω από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, και εκεί ακριβώς θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.